Είμαστε εξαιρετικά χαρούμενοι που είμαστε εδώ μαζί σας. Είναι μια προσπάθεια που έχει πάρει περίπου ένα χρόνο για να στηθεί. Στο Αγρίνιο χτυπάει η καρδιά ενός πολύ μεγάλου θέματος και γι' αυτό το λόγο ευχαριστούμε θερμά τη Νέα Οδό για την υποστήριξη που μας έδωσε. 150 αστυνομικοί από το Αγρίνιο, το Μεσολόγγι, την Άρτα, την Πρέβεζα και τα Ιωάννινα μαθαίνουν σήμερα πώς μπορούν καλύτερα να αντιμετωπίσουν ένα τέτοιο περιστατικό που αφορά κακοποιημένα παιδιά. Και η ίδια η αστυνομία θα πρέπει να κοιτάξει προς την κοινωνία. Οι αστυνομικοί δεν μπορούν να πούμε ότι είναι μέχρι σήμερα οι πλέον εκπαιδευμένοι στη διαχείριση αυτών των περιστατικών και έτσι μας δίνεται η δυνατότητα να λάβουμε παραπάνω γνώσεις από αυτές που κατέχουμε. Το Σωματείο Ελίζα πραγματοποιεί ένα πλαίσιο δράσεων πολυεπίπεδο και πολυσύνθετο. Μέσα στις δράσεις του είναι και η ενημέρωση πολλών ομάδων, όπως γίνεται σήμερα των αστυνομικών. Στόχος λοιπόν είναι να ενημερωθούν για το νομικό πλαίσιο, να καταλάβουν ποιες είναι οι διατάξεις που προσφέρουν έξτρα προστασία στο παιδί, να μάθουμε πώς τις εφαρμόζουμε για το συμφέρον του παιδιού πάντα και φυσικά το συμφέρον όλων των εμπλεκομένων. Το μόνο εύρημα τι είναι, είναι αυτό που κάνει και ο αρχαιολόγος. Να εντοπίσει το εύρημα και να το ανασύρει. Να δει τι ζημίες αυτό έχει υποστεί και να το φέρει στο φως και να το δώσει πίσω, ζωντανό και υγιές, αλόβητο. Είναι αυτό που λέμε σκοτεινός αριθμός εγκλήματος. Ξέρουμε ακόμα πολύ λίγα πράγματα και έχουμε να κάνουμε άλματα, όχι βήματα. Να ενημερωθούν οι γιατροί, να αναγνωρίζουν, να ενημερωθούν οι αρχές. Η παιδική κακοποίηση είναι ένα δημόσιο πρόβλημα υγείας. Ευχή όλων μας, χαρούμενα παιδιά για ένα καλύτερο μέλλον για όλο τον κόσμο.